μπορεί να αναρωτηθεί κανεί τι δουλειά έχουν οι υγειονομικοί στι συγκεντρώσει που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την υγεία. Να μην σεβόμαστε εμεί τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. Ε, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα αποτελέσματα και είμαι στη δυσάρεστη από τα μέτρα εννοώ, στη δυσάρεστη θέση να, να σας μεταφέρω ότι τα κρούσματα στην πόλη μας συνεχώς αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Νοσηλεύουμε κατά μέσο όρο 20 άτομα στην κλινική καθε, καθημερινά. Προσπαθούμε να διακομίσουμε, να αντιμετωπίσουμε, να σταθούμε δίπλα τους, να γίνουμε συγγενείς τους, να τους πιάσουμε το χέρι και να τους δώσουμε λίγο κουράγιο μαζί με τη φροντίδα, όση φροντίδα μπορούμε να τους προσφέρουμε. Εδώ δεν ήρθα να σας πω πόσο κουρασμένοι, πόσο έξω από τα όρια μας βρισκόμαστε όλοι οι συνάδελφοί μου, πόσο εξαθλειωμένοι ψυχικά, και εξοντωμένοι σωματικά, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ζητάμε τα όπλα για να κερδίσουμε τη μάχη στην οποία έχουμε ρηχτεί. Είμαι, ε, είμαι συγκινημένη που βλέπω μία ενότητα αυτή τη στιγμή και αυτό ζητάω από όλους τους φορείς, από όλους τους πολίτες της να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι κάτω από ένα κοινό σκοπό επιτέλους την υγεία που αξίζει και η πόλη μας, να φύγουμε από αυτό το κόμπλεξ κατωτερότητας που μας έχουν ποτίσει τόσα χρόνια, να σας διαβεβαιώσω ότι αξίζουμε να έχουμε αξιοπρεπή φροντίδα υγείας, ένα αξιοπρεπές νοσοκομείο, δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Στη διάρκεια της πανδημίας προσλήφθηκαν 18 νοσηλευτέ, έξτρα μοτιοφορείς και άλλα 10 άτομα λοιπόν προσωπικό. Αυτοί και μόνο. Δεν ήρθε ούτε ένα γιατρό. Λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, σαν ένα κακό προέστημα μα ένωσε όλου του φορεί να ξεκινήσουμε μία δράση. Ε, δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο από τότε. Δηλαδή, σαν αποτέλεσμα, έχουμε κάνει πρόοδο στο, στους αγώνες και ε, στι. Ε, στις συναντήσεις μας και έχουμε εδεθεί περισσότερο και έχουμε προχωρήσει ως προς αυτό, αλλά δεν μας έχει προσφερθεί τίποτα περισσότερο. Δεν ήρθε ούτε ένας γιατρός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας αναστησιολόγος στο νοσοκομείο. Τελευταία αναστησιολόγος που απέμεινε βρίσκεται σε αναρωτική για να μπορέσει να επανακάμψει σε δύο εβδομάδε. Αυτό σημαίνει τι? ότι δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε δεν συζητάμε βέβαια για τα χειρουργεία. Αυτά έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργία για δύο εβδομάδε τουλάχιστον. Αλλά το χειρότερο τώρα είναι ότι δεν θα μπορέσουν να υποστηριχθούν οι άρρωστοι μα και κυρίω οι άρρωστοι του COVID, όχι μόνο από το COVID, έτσι, που θα χρειαστούν διασωλήνωση από ειδικό. Αυτό είναι πάρα, μα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ζωτική σημασία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χαθούν ε, ζωές. Θα προσπαθήσω να μην το χρωματίζω, δηλαδή, <laughs> με τη συγκίνηση που με έδικα, την αγωνία μου. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε όλοι οι φορείς, όταν τόλμησα να ζητήσω οχτώ παθολόγους να προκηρυχθούν όλες μαζί οι θέσεις, λιδωρήθηκα. Δεν τους ζήτησα για μένα, φυσικά. Αν είχαμε έστω τους τέσσερις τώρα, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Υπάρχουν τέσσερι θέσει για γιατρούς ΜΕΘ που δεν έχει γίνει ποτέ νήξη. Κα, καμία, κανένα, ε, κανένα υπονοούμενο για να προκηρυχθούν. Έχουμε, έχει καταφέρει η διοίκηση να φτιάξει τέσσερα κρεβάτια ΜΕΘ από δωρεέ. Δεν συγκινήθηκε το κράτο να φτιάξει να φέρει μηχανήματα. Τα μαζέψαμε από δωρεέ. Υπάρχει δυνατότητα, έχουμε το χώρο, αυτό το χώρο που μέχρι τώρα ήταν αποθήκη. Με λίγα λόγια, ε, βγάζω μια κραυγή αγωνία σε αυτή τη στιγμή. Ζητάμε όπλα. Δεν ζητάμε τα δικαιώματά μας. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει προπολού. Θα τα ζητήσουμε ίσως αργότερα, όσοι, ε, όσοι είμαστε ακόμα όρθιοι στα πόδια μας. Θέλουμε προσωπικό, θέλουμε γιατρούς. Χρειαζόμαστε επιπλέον νοσηλευτέ. για να φροντίσουμε σωστά τους αρρώστους μας, να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους όχι εξαντλημένοι εμείς από την κούραση, δηλαδή αν εμείς βγάζοντας τη στολή είμαστε ένα βήμα πριν τη λιποθυμία, πώς θα μπορέσουμε να, να υποστηρίξουμε τους ασθενείς μας. Βοηθήστε μας, ζητάμε βοήθεια από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, για να βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας για να βοηθήσουμε και εκφράζω απλά την ελπίδα προσπαθώντας να είμαι λίγο αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα όχι μόνο από μόνα τους και επειδή φτιάχνει ο καιρός, αλλά ότι επιτέλους θα εισαγωστούμε, έστω και τώρα που είναι ήδη αργά, να μας στείλουν βοήθεια, να στείλουν γιατρούς, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό που μας είναι απαραίτητο. Ευχαριστούμε για την αρρωγή, ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ζητάμε να είστε συνέχεια δίπλα μας στον αγώνα μας, να μας βοηθάτε για να μπορούμε να βοηθάμε. Ευχαριστώ πολύ.